Ναι, πάμε. Λοιπόν, διευθυντής του ΕΠΑΛΚΟ, κύριος διοικητής της Πυρός Δευτικής, υπεύθυνος πολιτικής προστασίας. Κύριε Διευθυντά, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, μία από τις αποστολές του σχολείου είναι να καλλιεργήσει αντισεισμική συνείδηση και συμπεριφορά και στους μαθητές και στους καθηγητές. Στα πλαίσια αυτά, βέβαια, με χαρά δεχτήκαμε το αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να γίνει μία πρακτική εφαρμογή, μία άσκηση για σεισμό και πυρκαγιά. Όλοι ανταποκρίθηκαν. Η συμπεριφορά τους ήταν άψογη. Είχαν προηγηθεί βέβαια ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους και του περασμένου πάνω στο φαινόμενο του σεισμού, στα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό. Επίσης, αυτή είναι η άσκηση που είδαμε της εκένωσης του κτηρίου. Είναι γνώριμη στους μαθητές. Έχει επαναληφθεί δηλαδή και παλαιότερα? Βεβαίως, και πέρσι και φέτος, όποτε είμαστε υποχρεωμένοι την επαναλάβουμε και να την εκτελέσουμε. Οπότε ήταν γνωστό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς προς τα που να κατευθυνθούν οι οδοί διαφυγής, οι εξόδοι και οι χώροι συγκέντρωσης. Το καινούριο βέβαια είναι η συμμετοχή της πυροσβεστικής. Και τους ευχαριστούμε βέβαια για την εμπειρία που μας προσέφεραν. Κύριε Διοικητά, σε ό,τι αφορά και το σενάριο, να μας εξηγήσετε τι περιελάμβανε, μιας και είχαμε εγκλωβισμένους και τραυματίες. Ναι, είναι μια άσκηση που γίνεται ετήσια και σκοπό έχει την βελτίωση, την επαγγελματική βελτίωση όλων των εμπλεκομένων φορέων, των ομάδων διάσωσης, των εθελοντών και σε συνεργασία με τους σχολικούς φορείς. Η άσκηση πέτυχε. Είχαμε ένα σενάριο ότι είχαμε σεισμό, τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένα τέσσερα άτομα σε χώρους επάνω στην ταράτσα. Τους απεγκλωβίσαμε, βρήκαμε τους τραυματίες, κάναμε κατάσταση της πυρκαγιάς. Όλα πήγανε καλά, όπως έλεγε το σενάριο. Θέλω να ευχαριστήσω και τους φορείς, τους εθελοντικούς, αλλά και τους σχολικούς φορείς και την πολιτική προστασία για τη βοήθεια που μας προσφέρανε. Εκ μέρους της πολιτικής προστασίας, κύριε Μαραγκέ, μιας και υπάρχει ένας συντονισμός γενικότερος. Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να πω, ότι η βασική αποστολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι, εκτός από την αποκλωβισμό για τους σεισμούς, είναι και η κατάσταση των πυρκαγιών. Για να είναι αποτελεσματική και να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή της, πρέπει να εκπαιδεύεται. Και αυτό είδαμε προηγουμένως στην άσκηση την οποία κάνουμε. Η πολιτική προστασία, το γραφείο πολιτικής προστασίας του Δήμου, συμμετέχει πάντοτε και η αποστολή της είναι να συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς για να βοηθήσουν την περιοχική υπηρεσία την εκτέλεση της αποστολής της. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο σεισμού και της αντισεισμικής προστασίας, είμαστε οχυρωμένοι? Υπάρχουν σχέδια και μάλιστα εντός των ημερών θα κυκλοφορήσει ένα ενημερωτικό φυλάδι από την πολιτική προστασία, το οποίο θα ενημερώνει όλους, ακόμα και τις υπηρεσίες αλλά και τις εθελοντικές ομάδες, αλλά και σχολεία, οτιδήποτε, τι πρέπει να κάνουν όταν υπάρχει σεισμός. Υπάρχουν σημεία διαφυγής και χάρτες, όλα αυτά για να γνωρίζει ο κόσμος. Και χάρτες, θα ενημερωθεί όλος ο κόσμος όσον αφορά αν συμβαίνει οτιδήποτε συμβεί στην ΚΟ. Η πολιτική προστασία είναι ο συντονιστής ουσιαστικά όλων των προγραμμάτων που γίνονται. Εσείς είστε ικανοποιημένος γενικότερα από τις δομές και από τις συνεργασίες που γίνονται? Η αποστολή της πολιτικής προστασίας είναι να συντονίζει και να βοηθάει τις υπηρεσίες. Ειδικά στην κατάσταση της πυρκαγιάς, όπως είπα προηγουμένως, η αποστολή είναι καθήκον και είναι αποστολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έρχεται η πολιτική προστασία να συντονίσει όλες τις υπηρεσίες για να μπορέσει να βοηθήσει την πυροσβεστική υπηρεσία να εκτελέσει την αποστολή της. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, παιδιά.